και πάμε στην ε, δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου. Θεωρώ πάνω θα έρθει εδώ ε, μαζί μα, διότι Αλημέρα. έχει συλληφθεί ένα 44χρονο. 44χρονο, ε, παλιό γνώριμο των, ε, των Άρχων. Συγγνώμη. Ναι. Να το ξαναπούμε. Δεν πειράζει, να το λέμε κάθε φορά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσει. Το όνομά του και οι φωτογραφίε του κτλ. κυκλοφορούν πάλι στο. στο διαδίκτυο, στον τύπο και ταυτό. Από τη στιγμή που είναι κατηγορούμενο, σε εμά απαγορεύεται να το δείξουμε. Οπότε το λέμε για να μην υπάρχουν ε, παρεξηγήσει όπω και σε όλε τι προηγούμενε ε, υποθέσει. Ορίστε, θα δώσω. Και επίση αυτό είναι ε, σωστό. Παρά τον επαγγελματισμό λοιπόν, που έδειξε ο 44χρονο κατά τη διάρκεια τη δολοφονία του τοπογράφου, του 54χρονου τοπογράφου, από εκεί και έπειτα μόνο λάθη έχει κάνει. Έχει κάνει μόνο λάθη όπου υπήρχε κάμερα, έχει αποτυπωθεί ακόμα και τι προηγούμενε ημέρε, όπου άφηνε την, ε, την μοτοσυκλέτα του ιδιοκτησία του η σε εταιρεία. Αλλά την κυκλοφορούσε ο ίδιο και αποτυπώνεται στι κάμερε. Το άφηνε στο, στον καράζ, πολυκατοικία, διαμένει συγγενικό του ε, πρόσωπο και έφευγε με το επίμαχο ε, σκούτερ. Από εκεί και έπειτα η υπόθεση είναι δεμένη. Έχει βρεθεί και πυρίτιδα στην ζώνη που έχει βρεθεί στο σπίτι τη συντρόφου του και ουσιαστικά είναι μια ζώνη στήριξη των όπλων. Είναι δυτική τώρα τι μένει. Μένει ο ηθικό αυτούργο ή ναι. η ηθική αυτούργη. Διότι είναι τρία τα άτομα τα οποία έχουν μπει στο μικροσκόπιο τη ελληνική αστυνομία προκειμένου τη ασφάλεια. Ε, Αττική σε ένα όμω συγκεντρώνει πάρα πολλέ ε, πιθανότητε διότι και η σύντροφο του 44χρονου ναι. ε, σε φωτογραφίε που του έδειξαν οι αστυνομικοί ε, είπε <coughs> ότι με αυτόν εδώ τον άνθρωπο ο 44χρονο είχε στενή επαφή όποτε κατεβαίναμε στην ε, Μύκονο. Τώρα το τι συζητούσαν λέει εγώ δεν το ξέρω. Πράγματι, τα ταξίδια τα έχουν αποκωδικοποιήσει οι αστυνομικοί και μάλιστα έχουν κρατήσει στο κάδρο τους δύο επίμαχα ταξίδια ε, λίγο μετά και λίγο πριν... Το, το Πάσχα. Εκεί έκατσε αρκετέ ημέρε στην ε, Μήκονο ο, ο φερόμενο ω δράστη τη δολοφονία του 54ου και είχε πάρα πολλέ συναντήσει με αυτόν ε, τον άνθρωπο. Είναι γνωστό επιχειρηματία του νησιού και φαίνεται ότι είχε το, τελε, τα τελευταία δύο χρόνια πολύ έντονε επιχειρηματικέ διαφορέ με τον 54. Ουσιαστικά μένει η ομολογία, α πούμε, αυτή τη στιγμή. Και να... Πολύ σωστά. Αυτό προσπαθούν οι αστυνομικοί, να αποσπάσουν μια ομολογία διότι ο και φερόμενος... Δείξω, και να τους πει και ποιος είναι και ο Ακριβώς. Θα είναι δηλαδή. η πρώτη φορά σε συμβόλαιο θανάτου, το οποίο εξεχνιάζεται, που θα έχουμε και τον ηθικό αυτούργο. Ναι. Ολοκληρώνοντας αυτό το τομέα του ρεπορτάζ, να σας πω ότι όταν οι αστυνομικοί βρήκαν τα δύο κινητά τηλέφωνα, δύο κάρτες SIM και ένα GPS κρυμμένα σε ψευδοροφή στο σπίτι της συντρόφου του, όταν του τα έδειξαν στο κρατητήριο εκεί που έκαναν την προανάκριση, τον είδαν και πάγος. Συζητούμε για έναν άνθρωπο ο οποίο είναι πάρα πολύ εμπειρο. Έχει απασχολήσει για πάρα πολύ μεγάλε υποθέσει ε, του κοινού ποινικού δικαίου και κυρίω τη Greek mafia. Ενώ σε δύο πολύκρωτα συμβόλαια θανάτου, τα οποία δεν έχουν εξηχνιαστεί, οι αστυνομικοί κατά το παρελθόν τον είχαν πρώτο-πρώτο στο κάδρο των ερωτών. Έτσι κι αλλιώ τα είδε ένα, τα κινητά του. Είναι ένα όμως... όμορφο άντρα, ωραίο άντρα, έχει φωτογραφηθεί μοντέλο. Πολλές. Το μοντέλο, λένε, τη Greek mafia. Ναι, ναι, ναι. Ο το... όμορφο Τζο είναι το προσονή στην πάμε στην παρακάτω. Γρήκη, πάμε στην πάμε σε αυτό το κύκλωμα στο Δήμο Αθηναίων. 700.000 ευρώ ήταν η ηλία τους. Τι έκαναν. Ε, καταστήματα εστίασης. Περίπτερα το οτιδήποτε υπήρχε στο Δήμο Αθηναίων και είχε, κάνει με έλεγχο, και είχε να κάνει με έλεγχο από το Δήμο Αθηναίων οι άνθρωποι αυτοί ήταν εκεί και έπαιρναν χίλια... Περίπτερα <coughs> μαγαζιά εστιαση ε? Κυρίω, μέχρι και περίπτερα, το περίπτερο για να μπορέσει να βγάλει ψυγείο, να βάλει επιπλέον στάντ για τα προϊόντα του, έπρεπε να δώσει 1.500 από 1000 έω 1500 ευρώ, ανάλογα την τοποθεσία που βρίσκονταν σε αυτό το κύκλωμα. 14 συλλήψει ανάμεσά του και εννέα υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων, αλλά και 2 υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Πάρα πολλά τα λεφτά στην κορυφή του συγκεκριμένου κυκλώματο. Φέρετε να βρίσκεται μια μία 43χρονη ναι. η οποία είχε διάρθρωση στην κυριολεξία μαφίας. Είσαι τα χρήματα. Μοίραζε τα, τα χρήματα ναι. και είχαν μέχρι και κωδικούς για να μιλούν μεταξύ τους. Δεν υπήρχε κατάστημα στο Δήμο Αθηναίων το οποίο είχε τραπεζοκαθίσματα που δεν έδινε 2 ή 2.500 ευρώ το μήνα. Για να μην γίνεται έλεγχος παρακαλώ. Γεια, Όλα αποκαλύφθηκαν με ένα ανώνυμο email. Χαριστούμε. Πάμε σε μια πίστευτη υπόθεση τώρα η οποία έχει έρθει στο++){}